Καλησπέρα σας κύριε Κουρέτα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Με αφορμή ένα συλλογικό έργο, ένα βιβλίο που έχετε κάνει εσείς, με τους κυρίους Νίκο Γκουτζουρέλα και Φώτη Τέκο, και αφορά ακριβώς στη διαλυματική νηστεία και την αποφυγή των νόσων. Και θέλαμε να μας βοηθήσετε λίγο σε αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι μας να μην κατανοούν και ακριβώς τον όρο. Ακριβώς. Και επειδή ξέρετε τώρα η διατροφή είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για πάρα πολλούς που είναι είτε ειδικοί είτε μη ειδικοί, να μιλάνε και να κάνουν προτάσεις και τα λοιπά. Και είναι ευαίσθητο το θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρόνια έκανε το εξής μοτίβο στη διατροφή του. Έτρωγε κυρίως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που η γη παράγει και έβαζε κάποια κιλά, αποθήκευε, και το χειμώνα που δεν είχε φαγητό, γιατί η γη δεν είχε τίποτα, τα έχανε. Δηλαδή στην ουσία έτρωγε και μετά νύστευε, γιατί δεν είχε να φάει. Αυτό το πάνω κάτω στη διατροφή του για χιλιάδες χρόνια ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο διαμόρφωσε τη μεταβολική του υγεία, και μάλιστα επειδή αναγκαζόταν να μοιραστεί το χειμώνα το φαγητό του με τους άλλους, αυτό εξέλιξε και τον εγκέφαλό του και τον έκανε πιο κοινωνικό. Αυτά γύρω στο 1960 άλλαξαν, γιατί με τα ψυγεία και την τεχνολογία τροφίμων ο άνθρωπος μπορούσε να βρίσκει ό,τι θέλει, σε ό,τι ποσότητα θέλει, όλο το χρόνο. Με αποτέλεσμα να αλλάξει και να έχουμε το μοντέλο το οποίο βλέπετε τα τελευταία χρόνια της παχυσαρκίας και της αλλαγής του διατροφικού προτύπου. Επομένως, το γεγονός ότι ο άνθρωπος νύστευε ήταν κάτι οικείο στη φυσιολογία του και στον οργανισμό του για χιλιάδες χρόνια, και τα τελευταία 7-8 χρόνια έχει αναπτυχθεί αρκετή βιβλιογραφία που λέει το εξής, ότι θα μπορούσε ο άνθρωπος, εφαρμόζοντας ένα μοτίβο κάπως κοντά σε αυτό το οποίο ζούσε παλιά και το οποίο ονομάστηκε διαλυματική νηστεία ή intermittent fasting στα αγγλικά, να απέχει από την τροφή κάποιες ώρες την ημέρα, περίπου γύρω στις 16 ώρες, και να τρώει τις υπόλοιπες 8 τα γεύματά του. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε ο άνθρωπος να τελειώνει το φαγητό του το βράδυ, 9-10 η ώρα, το πρωί να πίνει τον καφέ του, το τσάι του χωρίς θερμίδες, νερά κλπ. Και το μεσημέρι τις 2 η ώρα να ξανατρώει το επόμενο γεύμα του. Και μετά το βράδυ ξανά και το κατεξής. Αυτό υπήρχε αρκετή βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια, και έτσι κρίναμε σκόπο με τους συνεργάτες μου να μαζέψουμε τη βιβλιογραφία και να εκδοθεί ένα βιβλίο στις αρχές του 19, το Φεβρουάριο του 19 εκδόθηκε. Τώρα είναι στην 5η έκδοση από τις εκδόσεις Αρμός, και ουσιαστικά εξηγούμε τα ωφέλη που έχει στην υγεία αυτό το μοτίβο. Καταλήγετε δηλαδή από την έρευνά σας, γιατί ασχολείστε πάρα πολύ με τη διατροφή. Ασχολούμαι με τη διατροφή 30 χρόνια. 30 χρόνια και έχετε αναδειχθεί και μέσα από πολλές δράσεις, έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή. Καταλήγετε καταρχήν ότι αυτού του είδους η διατροφή... Κοιτάξτε, η μεταβολική υγεία, αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το βρίσκουμε και άλλοι ερευνητές το βρίσκουν, πατάει επάνω σε τρεις πυλώνες. Πρώτος πυλώνας είναι η άσκηση, δεύτερος πυλώνας είναι η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών και τρίτος πυλώνας είναι η νηστεία. Δηλαδή η νηστεία, όχι να λιμοκτονούμε, αλλά να απέχουμε με συγκεκριμένο τρόπο κάποιες ώρες από το φαγητό. Αυτό, όπως εξηγούμε στο βιβλίο, ενεργοποιεί μια σειρά προστατευτικών μηχανισμών στα κύτταρά μας, που είναι η αντιφλεγμονώδης αντίδραση, η αντιοξιωτική, η αντιγυραντική και η κυταροπροστατευτική. Και επίσης διαμορφώνει ένα τέτοιο μοτίβο ορμονών με κύριο την αυξητική ορμόνη, η οποία αυξάνεται μέχρι και 5 φορές, έχουν βρεθεί στις ερευνητικές εργασίες, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα τεράστιο ωφέλιμο αποτέλεσμα για τον οργανισμό. Αυτό, παρόλο που το γνωρίζουμε, στην ελληνική γλώσσα δεν υπήρχε βιβλιογραφία, είναι το πρώτο σύγχρωμα το οποίο βγαίνει στην ελληνική γλώσσα, και τώρα
μεταφράζεται ναι. και σε μια δεύτερη γλώσσα μας το έχουν ζητήσει. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κουρέτα, βάσει αυτής λοιπόν της διαδικασίας διατροφής, είπατε ότι ένα άτομο καλό θα είναι να μένει για 16 ώρες χωρίς τροφή, εννοείται ότι mm-hmm. καταναλώνει υγρά, έτσι δεν είναι? Ναι, ή σε αυτές τις 16 ώρες δεν πρέπει να παίρνει τίποτα? Ναι, να, καταναλώνει. Βέβαια. Τροφή να μην... Φαγητό δεν θα τρώει. Φαγητό δεν θα τρώει. Και τις υπόλοιπες ώρες που υπάρχουν για να συμπληρωθεί το 24ωρο mm-hmm. καταναλώνει την τροφή. Αυτό mm-hmm. που εμείς συνήθως ακούμε και από διατροφολόγους, ότι πρέπει να τρεφόμαστε, να έχουμε 5 γεύματα την ημέρα mm-hmm. ανά 3 ώρες. Όχι, αυτό είναι ναι. σωστό. Ναι. Είναι ένα τελείως άλλο πράγμα. Ναι. Αυτό που σας λέω είναι... Δεν αντιβαίνει σε αυτό που λένε οι διατροφολόγοι. Mm-hmm. Απλώστατα, εκτός από το όφελος της μείωσης του βάρους που έχουν και αυτά που λένε οι διατροφολόγοι, τα γνωστά πράγματα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι είναι ένα σημαντικό ερέθισμα για το, και το οποίο δημιουργεί τη λεγόμενη μεταβολική αλλαγή, mm-hmm. που είναι όλα αυτά που σας περιέγραψα, τα οποία αλλάζουν στον οργανισμό με τρόπο διαφορετικό, που δεν μοιάζει με τα μοτίβα της διατροφής που ξέραμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δεν λέω δηλαδή ότι αυτό το οποίο συνήθως λένε οι διατροφολόγοι είναι λάθος. Σωστό είναι. Απλώς αυτό το οποίο προκύπτει από τη βιογραφία είναι ένα άλλο μοντέλο, το οποίο έχει περισσότερα ωφέλη. Και μάλιστα ένα σημαντικό κατά τη γνώμη μου όφελος είναι το ότι ενώ με το συνηθισμένο τα διατροφολόγια που είναι των πολλών γευμάτων και μικρών γευμάτων, κανείς είναι σε εισαγωγικά εχμαλωτισμένος από το πρόγραμμα, ναι. δηλαδή κάθε 2-3 ώρες πρέπει να έχει το νου του να τρώει κλπ. Με τον τρόπο αυτό ξεχνάει το φαγητό ναι. και μαθαίνει να τρώει κάποιες ώρες και ο οργανισμός του προσαρμόζει σε αυτό το πράγμα, το οποίο ψυχολογικά του προσφέρει και πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Αφορά, ναι. Τον κάνει να είναι πιο ελεύθερος mm-hmm. όσον αφορά το φαγητό. Τρώει τα πάντα, έτσι, αλλά τα τρώει σε ένα οκτάωρο. Φυσικά δεν μπορεί να τρώει 10 τούρτες, έτσι δεν μιλάμε για 10 τούρτες. Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα. Ναι, εννοείται ότι και αυτό θα πρέπει να έχει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Ναι, ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Αφορά όλους τους ανθρώπους, κύριε Κουρέτα, αυτό ή εξαιρούνται για λόγους υγείας, παραδείγματος χάρη? Ναι, η βιβλιογραφία λέει ότι θα πρέπει να το κάνουν τα παιδιά αφού ολοκληρώσουν την εφηβεία. Οι γυναίκες που είναι στην εγκυμοσύνη δεν συνιστάται, mm-hmm. καθώς και τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ αδύνατοι. Δεν συνιστάται. Τώρα, υπάρχουν κλινικές στο εξωτερικό που το εφαρμόζουν και σε ασθενείς. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν νοσοκομεία στην Νέα Υόρκη που το εφαρμόζουν σαν μεθόδους μεγιστοποίησης το θέλος που έχει χημεθεραπεία σε καρκινοπαθείς. Διότι τις ώρες αυτές που το κύτταρο δεν έχει να φάει, ζορίζεται περισσότερο και πεθαίνει πολύ περισσότερο όταν βομβαρδίζεται και από τα κυταροστατικά. Επομένως, αποτελεί και ένα όπλο μέσα στην φαρέτρα των όλων των όπλων που έχουν αυτή τη στιγμή οι γιατροί και οι καρκινοπαθείς. Φυσικά αυτό θα πρέπει να γίνεται με την ιατρική επίβλεψη. Έτσι. Όχι ο καθένας να παίρνει πρωτοβουλία. Γιατί έχουμε ερώτηση από φίλους ακροατές που λένε για τα αυτοάνωσα, για νευρολογικής φύσεως αυτοάνωσα, σκλήρυνση κατά πλάκας κτλ. Έχει αρκετή βιβλιογραφία. Ρωτάνε δηλαδή αν μπορούν να ρωτήσουν βέβαια. Να διαβάσουν, καταρχάς να διαβάσουν το βιβλίο. Να διαβάσουν μπορούν. Το βιβλίο, βέβαια, να διαβάσουν το βιβλίο, είναι μικρό και σύντομο, δηλαδή μέσα σε μια μέρα, δύο μέρες μπορούν να το διαβάσουν και έχει αρκετές πληροφορίες και αρκετές νόσους. Υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις και νόσοι όπως είναι τα αυτοάνωσα, οι φλεγμονώδεις παθήσεις, που επειδή η νηστεία αυτού του τύπου διεγείρει πολλούς μηχανισμούς, βοηθάει πάρα πολύ την αντίδραση του οργανισμού. Και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πούμε λεπτομέρειες. Ναι, λογικά, ούτως ή άλλως. Είναι καλό κανείς να το διαβάσει και να πάρει πληροφορίες του βιβλίου. Και μια ερώτηση επίσης από φίλο ακροατή. Ξηρή καρπή, λαχανικά, φρούτα που έχουμε αλέσει όμως. Λέει, τα έχουμε κάνει έτσι
Είναι σε ρευστή μορφή, δηλαδή. Δεν ναι, είναι... υπάρχει πρόβλημα. Είναι στην κατηγορία όλα. Των ροφήμων. Ναι, 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 ναι. Σαν ρόφημα, δηλαδή. Υγρού... Όχι, μισό λεπτό. Αυτό, μιλάτε αυτό το, ρωτάει. Μιλάτε το πρωί που κανείς απέχει. Δηλαδή, όταν ναι, ας πούμε μέσα στο 16ωρο, ναι, όχι, αυτά απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Όλες οι θερμίδες. Ναι. Αυτά είναι φαγητό, έχουν θερμίδες. Ναι. Όταν μέσα στο 16ωρο θα τρώμε τσάι, καφέ, νερά, όχι θερμιδογόνα. Σκέτο, καφέ με λίγη στέβια, το τσάι μας με λίγο ζαχαρίνι, νερά, όχι θερμίδες. Ναι, από τα μέρη που έχετε ταξιδέψει, κύριε Κουρέτα, και φαντάζομαι σας κάνουν αρκετές ερωτήσεις οι άνθρωποι που έρχονται για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση, υπάρχουν και αρνητικές αντιδράσεις, όχι αρνητικές, δηλαδή με την έννοια της αμφιβολίας, αν αυτό ναι, ναι, βέβαια, μπορεί υπάρχουν, να δουλέψει. Βέβαια. Ξέρετε, βέβαια, επειδή ακούγονται πάρα πολλά... Ρωτούν, ας πούμε, ναι, οι οποίοι είναι κάπως δύσπιστοι. Γι' αυτό λοιπόν τους προκαλούμε, επειδή είναι πράγματα σχετικά καινούργια και κάθε φορά η καινούργια γνώση και βιβλιογραφία, γιατί το βιβλίο μας στηρίζεται πάνω, έχουμε πάρει στοιχεία περίπου από 150 δημοσιεύσεις των τελευταίων 7 ετών. 7-8 χρόνια είναι που συζητιέται αυτή η μέθοδος. Ναι. Πάντοτε πρέπει κανείς να τα διαβάζει, να τα σκέπτεται και να τα περνάει το δικό του φίλτρο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η μέθοδος αξίζει τον κόπο να μπει στη δημόσια συζήτηση. Και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε κουβέντα με ειδικούς και μη ειδικούς, να προκειμένου να βοηθήσουμε για να καλυτερεύσει η υγεία των ανθρώπων. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια μέθοδος που θα συζητηθεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχει αρχίσει και συζητιέται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο εξωτερικό. Έχει αρχίσει και στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να προβληματιστεί, να το δοκιμάσει. Μία φίλη ρωτάει, η ζάχαρη σε αυτού του είδους τη διατροφή, τη διαλυματική νηστεία, τι ρόλο παίζει η κατανάλωσή της, δηλαδή αν θα πρέπει ή όχι. Το 16ωρο, όχι. Όχι. Μετά ναι, το υπόλοιπο κανονικά όπως τρώγαμε. Ναι. Δεν απαγορεύεται να τρώει κανείς κάτι, απλούστατα θα πρέπει μέσα σε αυτό το 8ωρο να προσπαθεί να κάνει μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή στις 16 ώρες δεν τρώει θα φάει μετά και θα φάει μισή τούρτα και ένα κιλό χαλβά. Έτσι, όχι ναι, τέτοιες ακρότητες. Ναι. Θα τρώει λογικά όπως είναι, απλώς θα απέχει. Γιατί ουσιαστικά αυτό που τι προσπαθούμε να κάνει με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός. Μετά το 10ωρο, 11ωρο της αποχής από το φαγητό, μέχρι το 16ωρο και η λύπη. Και αυτό το γεγονός ότι και τα λύπη με τον τρόπο που τα καίει και παράγει την ενέργεια, το βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να κάνει όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία σας περιέγραψα, ναι, να έχει την υγεία του. Ναι. Είναι λοιπόν μια πρόταση αυτή. Εδώ είναι και για τους φίλους που θα ήθελαν να χάσουν βάρος, έτσι πώς τα ακούμε, αφού ναι, και έγινε λίπος. Μπορεί να βοηθάει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ναι, μόνο αυτό. Το λέμε αυτό τώρα, κύριε Κουρέτα. Είστε καθηγητής, ασχολείστε με τη διατροφή, με τα τρόφιμα, και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε έτσι από ανθρώπους που βρίσκονται, δηλαδή είναι σχετικοί λόγω δουλειάς με τα ζητήματα αυτά. Γιατί ξέρετε και ο κόσμος πολλές φορές, επειδή έχει εύκολη την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και το θέμα της διατροφής, ξέρετε, πουλάει γενικότερα, δίαιτες και όλα αυτά, να μπορεί να έχει δεν μια... Είμαστε, ναι, δεν είστε διαιτολόγοι, εννοείται. Είμαστε ερευνητές και προσπαθούμε να φέρουμε πληροφορίες οι οποίες δημιουργούνται στην επιστημονική κοινότητα, να τις φέρουμε στη δημοσιότητα και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι βοηθάμε το κοινό. Που εκεί πέρα ο άνθρωπος θα πρέπει να το διαβάσει, να συμβουλευτεί τον διαιτολόγο του, τον γιατρό του, και οτιδήποτε αυτός θεωρεί, και εμείς είμαστε ανοιχτοί, έχουμε και τα στοιχεία μας μέσα, μπορεί να μας γράφει. Ναι, και να έχετε μια επικοινωνία, ναι, για οτιδήποτε. Έχουμε μια εμπειρία μεγάλη τόσα χρόνια που μελετάμε τη διατροφή του ανθρώπου, νομίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε και εμείς μια άποψη σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κουρέτα, για τη συνομιλία μας. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Ναι, για χαρά.